me, honey, honey, kiss me. Throw me, honey, honey, throw me. Don't care even if I blow my top, but honey, honey, don't stop. I'd like to play a little game with you. A little game especially made for two. If you come close, then I will show you how. Closer, closer now. Kiss me, honey, honey, kiss me. Throw me, honey, honey, throw me. Don't care even if I blow my top, but honey, honey, don't stop. We've never played this little game before. If you relax, then you'll enjoy it more. Just settle down and let me teach you how. Closer, closer now. Kiss me, honey, honey, kiss me. Throw me, honey, honey, throw me. Don't care even if I blow my top. Yeah. Opa. Τι έγινε, ρε? Όλα καλά. Καλά. Εσύ? Πού εξαφανίστηκες? Μια εβδομάδα πέρασε. Μια εβδομάδα από τότε που έχουμε εσά εδώ. Μια εβδομάδα από τότε που γνώρισα την Άννα. Και? Τι και? Σκέφτομαι. Σκέφτεσαι να την παντρευτείς? Να την χωρίσεις? Να την πάρω τηλέφωνο σκέφτομαι. Τι? Δεν την έχεις πάρει ακόμα τηλέφωνο? Άμα το είχα κάνει, δεν σου το είχα πει. Πού να το ξέρουμε, ρε Στέφανε, μια εβδομάδα έχουμε να σε δούμε. Εμείς νομίζουμε ότι μια εβδομάδα τώρα είσαι με την Άννα. Όχι, είχα πέσει με τα μούτρα στη δουλειά. Δεν είχα χρόνο. Και τέλος πάντων, αυτό το χρόνο που δεν είχα, τον άφηνα να περάσει. Στέφανε, δεν πρέπει να αφήνεις τον χρόνο να περνά. Ναι, δεν ήθελα να το πιέσω, ήθελα να το αφήσω χαλαρά. Δεν το αφήνεις πολύ χαλαρά, γιατί θα το δει και αυτή χαλαρά και μετά ξέρεις τι γίνεται. Λες, ε. Τις γυναίκες δεν πρέπει ποτέ να τις αφήνεις να περιμένουν. Ξεχνάνε γρήγορα. Ναι. Βέβαια. Άντε ρε, εμείς θα στα λέμε. Όχι, ρε παιδιά. Φοβάμαι να κάνω το πρώτο βήμα. Καλώς ήρθες στο κλαμπ. Δεν είπα ότι με χαίρεστε. Λέω ότι φοβάμαι. Εξαιτίας της σχέσης μου με την Τζένι. Τη χώρισα και δεν με χώρισε. Τι να κάνω, δεν θέλω να μπλέξω πάλι. Φοβάμαι. Ωραία, να μην φοβάσαι τίποτα. Θα σου πω κάτι για να σε ανακουφίσω. Η Άννα δεν είναι σαν τα άλλα κορίτσια. Την Άννα δεν την έχει παρατήσει κανένας ποτέ. Συνήθως η Άννα παρατάει. Ωραία. Ανακουφίστηκα τώρα. Τι θα γίνει, θα την πάρεις τηλέφωνο? Ναι. Πάρτι! Άστο καλύτερα. Θα την πάρω από το σπίτι. Την πήρα. Τι έπαθες? Ξέρεις κάτι? Είναι μεγάλο σχέστης. Έπαθα πανικό και έκανα παύση. Και μετά? Δεύτερη παύση. Τρίτη παύση. Τέταρτη παύση. Και ανάμεσα στις παύσεις? Παύση. Στην αρχή ήταν μια απλή παύση. Να σκεφτώ τι θα πω. Τι σκεφτικές? Ναι. Τι? Την παύση που έκανα. Τι? Προσπαθούσα να σκεφτώ. Την παύση. Και... το μυαλό μου μπλόκαρε και η παύση ξαφνικά πήρε τεράστιες διαστάσεις και κυρίευσε όλο μου το μυαλό. Καταλαβαίνεις τι να πω? Σαν η παύση να είναι το τρίτο άτομο που μπήκε στη συζήτησή σας. Ακριβώς. Μόνο που το τρίτο άτομο δεν μιλούσε καθόλου. Ακριβώς. Όπως καλή ώρα ο Πάρης. Δεν ξέρεις πώς ένιωθα. Σαν το λαγό στην Εθνική. Έχει λαγού στην Εθνική? Δεν ξέρω. Ούτε εγώ. Τέλος πάντων. Το αμάξι κατά πάνω μου και εγώ να μην μπορώ να ακολουθώ. Και η παύση εκεί να μην λέει να φύγει. Και να μεγαλώνει. Να μεγαλώνει. Να μεγαλώνει και στο τέλος να γίνεται ένα τέρας. Στέφανε. Γεια. Ο Στέφανος είμαι. Ναι, το είπες και πριν αυτό. Ναι. Νομίζω ότι μπορεί να έχει ένα πρόβλημα γραμμή. Ωραία το έπαιξες, κουκλέ μου. Πολύ καλό.
Έγραψες. Πρόβλημα. Δεν μ' άκουγες που μίλαγα? Όχι. Να το, έχει πρόβλημα. Μάλιστα. Δεν έχει πρόβλημα η γραμμή, σ' άκουγα που ανέπνεες. Δεν ήμουνα εγώ. Α, δεν ήσουν εσύ. Μήπως είναι κάποιος πίσω σου? Όχι, μόνο μου είμαι. Τι θα έλεγες να βγούμε κάποια στιγμή οι δυο μας να... Εντάξει, αν πάλι όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μου το λες και φεύγω μετανάστες. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τι λες για αύριο το βράδυ? Αλήθεια? Να φύγεις για Αυστραλία. Πλάκα κάνω. Ωραία πλάκα. Θέλεις να έρθεις από εδώ, θα σου μαγειρέψω. Τι του είπες? Θα σου μαγειρέψω, είσαι τρελή. Αυθόρμητη. Κοριτσάκι, ξέρεις τι σημαίνει θα σου μαγειρέψω? Τι? Θα το κάνω μαζί σου σημαίνει. Θα το κάνω μαζί σου θα σήμαινε αν του έλεγα μείνε το βράδυ σπίτι μου. Μείνε το βράδυ σπίτι μου σημαίνει θα το κάνω μαζί σου σκέτο. Θα σου μαγειρέψω σημαίνει θα το κάνω μαζί σου αφού σε ταΐσω πρώτα. Ρε Τίνα. Άννα, έδωσες έναν άντρα φάκε και σεξ στο ίδιο μέρος. Αν έχεις και εφημερίδα για να διαβάσεις την τουαλέτα, μπορεί να με φύγει. Πότε? Όταν κάνει το τραπέζι σε έναν άντρα, γιατί να περιμένει ότι θα το κάνει για το κρεβάτι? Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα η βραδιά του. Όχι, ρε Τίνα, δεν είναι έτσι. Οι άντρες δεν σκέφτονται μόνο το σεξ αυτές τις φάσεις. Όχι, βέβαια. Σκέφτονται και το φαΐ. Πριν ή μετά. Τώρα που θα βγεις με την Άννα, πρέπει να προσέξεις. Τι να προσέξω? Στέφανε, έχεις σκεφτεί τα προκαταρκτικά? Ξέρουν τα προκαταρκτικά. Τι εννοείς προκαταρκτικά? Τι σου λέγα? Αυτά που κάνουμε πριν το σεξ, Στέφανε. Ας πούμε πότε ένας άντρας πρέπει να βγάλει τις κάλτσες του. Είναι ολόκληρη θεωρία. Ποιο? Δική μου, ποιο άλλο. Ονομάζεται αποκάλτσωση. Αποκάλτσωση. Και αναφέρεται στο σωστό timing που πρέπει ένας άντρας να βγάλει τις κάλτσες του. Θεωρώ τις κάλτσες προκαταρκτικά. Ο σωστός χρόνος που πρέπει ένας άντρας να βγάλει τις κάλτσες του είναι μετά τα παπούτσια και πριν το παντελόνι. Αν δεν γίνει εκείνη την ώρα, τότε ο άντρας κινδυνεύει να γίνει ένας γελίος καλτσάκιας. Μόνο σε απόγνωση μια γυναίκα θα πήγαινε με ένα γυμνό καλτσάκια. Για να σκουρδουμπελιαστούν. Σκουρδουμπελιαστούν. Το έχεις? Να σκουρδουμπελιαστούν. Λένε το σεξ σκουρδουμπέλιασμα και τις κάλτσες προκαταρκτικά. Προκαταρκτικά νούμερο 2, φαντασίωση. Πας με μια γυναίκα και φαντασιώνεις ότι πας με κάποια άλλη. Ξέρω ότι γουστάρισε Ελεονόρα Μελέτη, σωστά? Άρχισε να τη λες από τώρα Άννα. Άννα Μελέτη. Μη με κοιτάς, πες το. Άννα Μελέτη. Όταν λοιπόν θα βρίσκεσαι στο κρεβάτι με τα μάτια κλειστά με την Άννα, δεν θα πέσει το λάθος να τη φωνάξει Ελεονόρα. Μπορεί βέβαια να με πει και μωρό μου και να ξεμπερδέψει. Σωστό και αυτό και ακίνδυνο. Ε? Είναι απαραίτητο να σκέφτεσαι κάποια άλλη κατά τη διάρκεια μάκρας? Φυσικά, γι' αυτό υπάρχουν τόσοι γάμοι διασημοτήτων. Ορίστε. Όταν φαντασιώνεσαι το χ διάσημο και ο σύντροφός σου την ψή διάσημη και αυτοί οι δύο συναντηθούν τη στιγμή που εσείς το κάνετε, η φαντασίωσή σας θα λειτουργεί σαν έλξη ανάμεσά τους. Η δική σας φαντασίωση θα τους ενώσει. Αυτό που λες, το καταλαβαίνεις? Παράδειγμα, Ζιγούλη Ρουβάς. Όταν πρωτογνωρίστηκαν, βρίσκονταν στο επίκεντρο μιας πανελλήνιας σεξουαλικής φαντασίωσης. Ήταν μοιραίο να ενωθούν. Ο Ρουβάς και η Ζιγούλη δηλαδή είναι μαζί, όχι γιατί άρεσε ο ένας τον άλλον. Όχι. Αλλά γιατί είναι η φαντασίωση όλων των Ελλήνων. Ναι. Όλα αυτά τα λες με καθαρό μυαλό. Σίγουρα δεν έχεις πάρει κάτι της. Μάρκο, όταν έρθουν εκείνοι οι τύποι με τα άσπρα να σε πάρουν, μη φέρεις αντίσταση. Ακολούθησέ τους. Ήσυχα και αθόρυβα. Εμπιστεύσου τους. Ξέρουν τι κάνουν. Εντάξει. Τι να σου πω λίγο. Ναι. Είπα να έρθω να πιω ένα ποτάκι πριν πάω σπίτι να μαγειρέψω. Δεν περίμενα να σε βρω εδώ. Θέλετε τίποτα από τον μπαρ? Μια μπύρα εγώ. Μην τολμήσεις εσύ. Μια χαρά, ευχαριστώ. Μια χαρά. Και για να είμαστε και ξεκάθαροι εκτός από μια χαρά, θέλω να σου τονίσω κάτι. Ναι. Όταν εννοώ δείπνο και μόνο δείπνο. Ένα πιάτο σπιτικό φαγητό. Μην περιμένεις τίποτα άλλο. Θα ήμουν τρελός να περιμένω να μου το δώσεις το πιάτο. Οκ, οπότε σταμάτα να ασχολείσαι με τις κάλτσες σου. Τώρα οι κάλτσες φύγανε για Αυστραλία. Σοβαρά το λες. Έκθεση αυτοκινήτων. Σ' αρέσουν τα αυτοκίνητα, ε? Λοιπόν, σκέφτηκα να πάμε μαζί. Τι λες? Αναλόγως πώς το εννοείς, μου το προτείνεις σαν ραντεβού? Συγγνώμη. Δύο άνθρωποι μπορούν να πάνε κάπου μαζί φιλικά ή σε ζευγάρι? Εγώ θέλω πολύ να πάμε στην έκθεση. Αλλά μόνο φιλικά. Τι εννοείς φιλικά? Σαν φίλοι. Δεν καταλαβαίνω.
Οκ, ας το πάρουμε σιγά σιγά. Πώς λες στους ανθρώπους με τους οποίους βγαίνεις έξω και δεν έχεις σκοπό να τους ρίξεις το κρεβάτι? Άντρες. Δεδομένου λοιπόν ότι εγώ δεν είμαι άντρας και ότι θα ερχόμουν μόνο σε φίλη σου, μήπως να πάρεις πίσω το εισιτήριο να το δώσεις σε κάποια άλλη? Όχι, όχι, μπορούμε να πάμε φιλικά. Δεν με κατάλαβες. Πάλι δεν πρόκειται να το κάνω μαζί σου. Ποτέ. Ποτέ το ποτόν. Οκ. Ευχαριστώ. Τι έγινε με την Τίνα? Εντάξει. Τι εντάξει, σαν φτύσιμο μου φάνηκε εμένα. Φτύσιμο ήταν. Τι σου είπα ακριβώς? Μια χαρά το πήρα. Να μου το δώσει στο πιάτο. Χω. Τίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Όχι. Θα πήγαινες ποτέ με κάποιον ο οποίος κατά τη διάρκεια θα φορούσε κάλτσες? Θα πήγαινα με οτιδήποτε εκτός από ζώα και δεξιούς. Ίσως με τον Αναστασιάδη. Νομίζω ότι ο Θέμος θα μπορούσε να με ρίξει γυμνή στο κρεβάτι με κάλτσες. Ανά έλεος, ξεπέρασε αυτό το κόλλημα. Προσπαθώ. Με τον Μπάρι πώς πάει? Δεν πάει. Στο παιδάκι μου, δίνε τύπο σου. Μου κάνει εντύπωση που ήταν κάποτε δικό σου. Τι του έβρισκες? Εγώ από έναν άντρα θέλω προσωπικότητα, ξυπνάδα, χιούμορ. Αυτός είναι τόσο. Τόσο. Τουλάχιστον τώρα καταλαβαίνω γιατί τον έλεγες γάιδαρο. Για πες γιατί τον έλεγα. Γιατί έχει συμπεριφορά γαϊδάρου. Όχι. Για σκέψου. Γάιδαρος. Αναφέρομαι σε ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματός του, όχι στα αυτιά. Εννοείς? Κάποιοι άντρες γεννιούνται τυχεροί. Κάποιοι γεννιούνται πολύ τυχεροί. Και ο Πάρης τι γεννήθηκε? Με τρίτο πόδι. Δεν είσαι φίλη? Μ' άφησες να απορρίψω ένα τρίποδο. Έλα ρε Τίνα, θα τον απέριψες ούτως ή άλλως. Άννα, υπάρχουν διάφορες απορρίψεις. Ή εκ των προτέρων και εκ των υστέρων απόρριψη. Θα τον απέριπτα μετά τη χρήση. Συγγνώμη κορίτσια, γιατί είναι αυτό το πράγμα? Όλο σκοντάφτω. Σκοντάφτη, πού? Άσε τη φαντασία σου ελεύθερη και θα καταλάβεις. Δεν είναι δυνατόν. Προκαταρκτικά νούμερο 3. Όχι άλλο ρε Μάρκο, έλεος δηλαδή. Στέφανε, χρειάζεσαι βοήθεια. Τι δική σου? Εσύ να σε πιέσαι πανικός όταν πήγες να κάνεις σεξ μαζί της. Καλά. Πάντως όταν μπει στο διαμέρισμά της, τσέκαρε τα τηλεκοντρόλ της. Τι? Τα τηλεκοντρόλ, Στέφανε. Στερεοφωνικό, τηλεόραση, DVD, τσεκάρε τα. Για τα τηλεκοντρόλ της Άννας λέτε? Ναι. Τι είναι ρε παιδιά, τι λέτε? Τα τηλεκοντρόλ δεν έχουν μπαταρίες, Στέφανε. Γιατί? Τι γελάτε ρε? Οι μπαταρίες ενεργοποιούν κάτι άλλο μέσα σε αυτό το σπίτι. Τι άλλο? Τι άλλο λέει, ηλίθιος παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις. Μια συσκευή. Συσκευή μασάζ ευχαρίστησης. Συσκευή μασάζ. Συσκευή μασάζ. Για πώς θα το πει? Δω. Δονητή. Μεσαίο. Γεια σου και πάλι. Γεια σου και πάλι. Έκθεση αυτοκινήτου λοιπόν. Ναι. Τέλεια. Θα πάμε. Νόμιζα ότι δεν ήθελες να έρθεις. Δεν είχα ιδέα πόσο μεγάλη. Την επιστρέφω σε ένα λεπτάκι. Θα βγεις μαζί του? Ναι. Και το χιούμορ? Η ξυπνάδα που πήγαν όλα αυτά? Χαίστηκα. Ύστερα από όλους τους μικρομεσαίους που έχω βγει. Μου αξίζει ένας πραγματικά υψηλομίσθος. Χύμα στο κύμα είσαι ρε Τίνα. Και δεν θα τον παντρευτώ. Μια φορά θα πάω μαζί του. Κοριτσάκι, έχω δικαίωμα να ζήσω κι εγώ μεγάλες στιγμές. Ναι, αλλά δεν έχεις δικαίωμα να ποδοπατάς τις αρχές σου. Ποιες αρχές μου θα ποδοπατήσω τώρα αν βγω με τον Πάρη? Είναι δεξιός. Όχι. Γεια χαρά σε όλους. Το ξέρω θα σας βρω εδώ. Ήταν ο αγαπημένος μου πρώην. Μια χαρά. Είναι τέλειο να σε φίλοι με τους πρώην σου. Η φιλία κρατάει πιο πολύ από τον έρωτα. Α, να σας ζητήσω. Από εδώ ο Χριστάφορας. Γεια. Γεια. Να σας ρωτήσω ρε παιδιά, εκείνος ο αδύνατος, ο μελαχρινός, ο μπάρμαν δουλεύει ακόμα εδώ? Ναι. Είναι πρώην μου και του χρωστά ένα γερό βρίσιμο. Δεν είναι σούπερ? Καλός είναι. Καλά, τι καλός. Κούκλος είναι. Κάτω τα χέρια. Αυτός ο άντρας θα γίνει δικός μου απόψε. Αυτός το ξέρει. Τζενή, ο τύπος αυτός είναι γκέι. Είσαι ρατσιστή, Στέφανε. Όχι, όχι, απλά θέλω να πω ότι πάει μόνο με άντρες, όχι με γυναίκες. Hello, Στέφανε. Είμαι bye. Πάω κι εγώ με γυναίκες. Από πότε? Έλα, Στέφανε. Κάνεις που δεν ξέρεις? Η Ελένη. Κάτω από τις τρεις γέφυρες με καταρακτόδη βροχή. Έλα. Σταμάτα αυτό το παιχνιδάκι. Όπως θες. Χριστόφορε.
Δεν θέλω να σε αναστατώσω κι άλλο, Στεφανέ μου, αλλά εγώ πάω σπίτι να φτιάξω την κατάσταση. Ωραία. Αν θέλεις μπορείς να είσαι και εσύ μαζί μου να με βλέπεις να... Με μεγάλη μου χαρά. Να μαγειρεύω. Για το φαγητό μου. Ναι. Αυτό κατάλαβα. Mm. Πες μου κάτι. Ό,τι και να σου πω, εγώ θα πάω με τον Στέφανο σπίτι. Πήγαινε και στη Σπιναλόγκα. Και θα κάνω ό,τι θέλω μαζί του. Άννα! Μισό λεπτό. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πόσο περικισμένος είναι ο Παρίς? Αντέχεις να ακούσεις? Αχα. Δεν φαντάζεσαι. Και πόσο δεξιός? Αντέχεις να ακούσεις? Ναι, λέμε. Όσο δεν φαντάζεσαι. Γεια. Το πρόβλημα με τον Γιώργο είναι ότι είναι ακόμα γιοργάκης, ρε παιδιά. Ναι, μαζί σου. Ακριβώς, ακριβώς. Παιδιά, αν το πρωθυπουργείο και ανήκε σε πολλά άτομα, εντάξει. Εγώ ευχαρίστως θα τον έβλεπα σε μια πρωθυπουργική κομπανία. Πώς έχουμε στη μουσική την Αθηναϊκή Κομπανία ή τα παιδιά από την Πάτρα? Στα παιδιά του Πασόκ. Στα παιδιά του Πασόκ θα μπορούσε να έχει μια θέση ο άνθρωπος. Ενώ ο Καραμαλής, τεράστιος ο γκόλιθος. Αστέρι, αυτόφωτο. Σούπερ Νόβα. Κάτσε ρε Τίνα, συγγνώμη, εσύ δεν έλεγες ότι όλοι δεξιοί είναι για κλωτσίδια? Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ακούσω τα επιχειρήματά τους. Δεν συμφωνώ με ό,τι λες, αλλά είναι δικαίωμά σου να λες ό,τι πιστεύεις, Βολτέρος. Και αν συνεχίσεις να λες ό,τι λες, σε πνίγω. Τίνα. Ξέρετε τι χρειάζεται αυτή η χώρα, ε? Ένα τσουνάμι. Ένα Μητσοτάκι. Το ίδιο είπα κι εγώ. Τσουνάμι ο ψηλός, σε παρακαλώ. Μην πεις ότι δεν σου αρέσει. Πάρε να σου λέω μόνο. Κανόνες να είναι τεράστια. Ποια? Τι έκθεση, αυτοκινήτων. Για την έκθεση μιλάω. Καλά θα κάνει να είναι πολύ μεγάλη. Πώς ήρθε τώρα η έκθεση? Μου ήρθε γιατί δεν έχω πάει ποτέ σε έκθεση αυτοκινήτων με δεξιό. Οπότε καλά θα κάνει να είναι μια μεγάλη, τεράστια, γιγαντία έκθεση. Ε. Αυτό που σου λέω. Φοβερή μαγείρισα. Σου έφτιαξα ένα καταπληκτικό φαγητό. Λέω κι εγώ. Είστε καλά? Το... Απλώς το... Μωρέ το... Α, κατάλαβα. Ένας άντρας και μία τηλεόραση. Καλύτερα να σας αφήσω μόνος. Μήπως μπορώ να κάνω κάτι κι εγώ? Απλά χαλάρωσε. Μωρέ, δεν έπρεπε να σε φέρω εδώ από τόσο νωρίς. Αλλά ήθελα όταν η Τίνα γελιοποιήσει αρκετά τον εαυτό της να έχει όσο το δυνατόν μικρότερο κοινό. Εγώ βέβαια φταίω γι' αυτό. Της είπα κάτι για τον Πάρη που ίσως δεν θα έπρεπε. Πρέπει να έχουν τελειώσει οι μπαταρίες, ε. Ή τελείωσαν ή την έκαναν. Θα πρέπει να τις έχω βάλει κάπου αλλού. Για δοκίμασε τα άλλα. Όλο μου τελειώνουν οι μπαταρίες. Και αυτό άδειο είναι. Νομίζω ότι ξέρω πού έχουν πάει. Ορίστε. Αχ, μωρέ, τι κάνω, αυτό τώρα αγόρασα. Ταρά! Γιατί τόσες πολλές? Με φορτίζω. Εσύ αλήθεια, πώς θα πας με αυτό το θέμα? Δεν έχω πρόβλημα, φόρτισες εγώ. Για τις μπαταρίες μιλάω. Ναι, κι εγώ για αυτές μιλάω. Τι λέγατε με την Τίνα πριν για τον Μπάρι που δεν έπρεπε? Αχ, τίποτα σημαντικό, μωρέ. Απλά ότι ο πρώην μου είναι ένα πραγματικά extra large αγόρι. Δες τηλεόραση, είπα να κάνω ένα τουσάκι. Τι πήγες να πεις πριν σε διακόψω? Ήθελα να πω ότι η δεξιά κατά την άποψή μου... Άρη, σε παρακαλώ, άκουσε προσεκτικά, θα πει ο Χριστόφορος. Εκφράζει τη φωνή της καταπιεσμένης μειονότητας. Ναι, λοιπόν, η δεξιά κατά την άποψή μου είναι το κόμμα που χρειάζεται αυτή η χώρα. Μπράβο ρε μεγάλε, μπράβο. Τι
πεις μωρέ κι εσύ. Την άποψή μου. Μα είναι δυνατόν να έχεις τέτοια άποψη? Είσαι γκέι, είσαι μειονότητα. Νομίζεις. Τι δεν είσαι γκέι? Δεν είμαι μειονότητα. Είσαι, είσαι και παρά είσαι. Και αφού είσαι, διεκδικείς δικαιώματα. Ανήκεις στην αριστερά. Στην πραγματικότητα ο Χριστόφορος δεν θεωρεί τον εαυτό του γκέι. Άντε μωρέ τρελή κι εσύ. Τον θεωρώ και τον παραθεωρώ. Χριστόφορε, δεν υπάρχουν ομοφιλόφιλοι και ετεροφιλόφιλοι. Μόνο ανθρωπόφιλοι. Όχι Τζένι, πίστεψέ με, υπάρχουν ομοφιλόφιλοι. Θες να κρεμάσουμε τα μπέλα στους γκέι? Ναι, θα ήταν υπέροχο. Θα ξέρει κανείς που βαδίζει. Είσαι καλύτερος όταν είσαι χαλαρός. Όχι τόσο αστείος, αλλά πιο ευχάριστος. Ευχαριστώ. Ναι, αλλά όλο εγώ μιλάω. Κι εγώ μιλάω. Εσύ απαντάς αυτά που λέω εγώ. Κακό είναι αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι έχετε πάθει εσείς οι άντρες? Εσείς υποτίθεται ότι είστε ισχυροί, σίγουροι, δυνατοί. Γιατί πρέπει να σας πρόχνουμε εμείς να κάνετε το πρώτο βήμα? Μισό λεπτό. Τα πρώτα ραντεβού είναι αγχωτικά για τους άντρες. Και για τις γυναίκες. Όχι, όχι. Εμείς αντιμετωπίζουμε το άγνωστο. Γιατί εμείς τι κάνουμε? Εσείς ξέρετε κάτι παραπάνω από εμάς το πρώτο ραντεβού. Τι ξέρουμε? Ξέρεις. Όχι, τι. Σε ένα ραντεβού. Σε ένα οποιοδήποτε ραντεβού τώρα, δεν μιλάω για αυτό συγκεκριμένα. Ο άντρας αναρωτιέται αν θα του φέξει ή αν θα φάει ήττα. Όλο το βράδυ αυτό σκέφτεται. Γεγονός. Η γυναίκα όμως ξέρει πού θα καταλήξει η βραδιά. Και αυτό γεγονός. Αυτό σου λέω. Εμείς οι άντρες είμαστε στο σκοτάδι. Βαδίζουμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Κι εγώ που νόμιζα ότι μόνη σας αγωνία ήταν τα εργαλεία σας. Τα πια? Ξέρεις, αν θα εκπισοκροτήσει πολύ νωρίς και έτσι. Θα λες έξω από τα δόντια, ε. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία αγωνία για την πρόωρη εκπισοκρότηση. Εκπισοκρότηση. Μόνο για το άγνωστο αγωνίας εσύ. Ακριβώς. Στέφανε. Ναι. Δεν θα φάσει τα απόψε. Στο λέω για να μην νιώθεις άγχος. Ωραία. Ωραία. Υπέροχα, ε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Εγώ τώρα θα... θα χαλαρώσω και θα προσπαθήσω να φάω με την ησυχία μου. Ωραία. Δεν θα καταπιείς? Θα προσπαθήσω. Λοιπόν, θέλετε να σας πω τι πιστεύω εγώ για τους γκέι? Εγώ λέω καλύτερα να μην μιλήσεις. Για πες. Είναι υπέροχο να είσαι γκέι. Είναι όντως. Χαίρομαι πολύ που λες κάτι τέτοιο. Κάτσε να σε μην διάθεσαι, περίμενα. Τι ακριβώς εννοείς, Μάρκο? Εννοώ ότι όταν είσαι γκέι, το σεξ είναι πανεύκολο. Δεν σε καταλαβαίνω. Και στο είπαμε, χαίρεσαι. Περίμενα. Ρε παιδιά, αν είσαι γκέι, η αυτοικανοποίηση είναι εξάσκηση. Κάνεις εσύ την εξάσκηση που θέλεις μόνος σου και όταν είσαι έτοιμος, εφαρμόζεις αυτά που ξέρεις σε κάποιον άλλον. Πολύ καλό επιχείρημα. Πολύ καλό επιχείρημα, είσαι τρελός. Αυτό είναι ομοφοβική άποψη. Δεν είναι καθόλου ομοφοβική. Hello, δεν υπάρχει ομοφοβία, μόνο ανθρωποφοβία. Ενώ αν είσαι straight, τα πράγματα είναι αλλιώς. Εμείς αντιμετωπίζουμε το άγνωστο. Αν είσαι γκέι, έχεις το δικό σου σετ εξάσκησης. Εμείς, αν μπούμε στο γήπεδο, πρέπει να βάλουμε γκολ. Γελάνε. Δεν αστείο, άκου να βάλουμε γκολ. Πώς μιλάτε έτσι για τις ανθρώπινες σχέσεις? Για το σεξ μιλάμε. Ακόμα χειρότερα. Πού κολλάς τώρα? Είσαι μια τυπική αριστερή συντήρωτινα. Τι είμαι? Καλά, δεν θα αλλάξουν τα πράγματα, θα αλλάξουν. Τι λες, ρε τι. Οι περισσότεροι αριστεροί δηλώνουν άσχετα με το τι ψηφίζουν. Εμείς οι δεξιοί είμαστε οι επαναστάτες. Παρή, κόφτω γιατί είμαι κανένα κανοφόνο και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το κάνω, αλλά θέλω να δω την έκθεση πρώτα. Τι λες? Εσύ τι λες? Ακούει δεξιοί επαναστάτες. Δεν υπάρχει αυτό. Πάλι ξεκίνημα, νέοι αγώνες, αρχή της χώρας, η καλή δεξιοί. Πάλι ξεκίνημα. Σκάστε, τώρα. Πας. Τουαλέτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί? Περίμενε να πας μαζί με τον Πάρη. Γιατί? Θέλω να μάθω κάτι. Τι να θα σπάσει η φούσκα μου? Δεν κρατήσου, σε παρακαλώ, υπάρχει λόγος. Δεν θα σου ζητούσα, σε παρακαλώ. Και με την Τζέννη? Τι με την Τζέννη? Την πρώην σου. Ναι, τι? Είναι πολύ όμορφη. Ελπίζω να μπορώ να συγκριθώ μαζί της. Ελπίζω κι εγώ να μπορώ να συγκριθώ με τον πρώην σου. Με τον Παρουλή. Είναι γλυκούλης, μωρέ. Τελικά είναι πάντα λιγάκι πρόκληση να γνωρίζουμε τους προκατόχους μας, έτσι. Τα είχα κι εγώ με μια κοπέλα που ο πρώην της ήταν έτσι ένας φοβερός μειώδης παιδαράς. Και όπως καταλαβαίνεις, είχα κι εγώ έτσι
πρόβλημα να συγκριθώ μαζί του. Τέλος πάντων, μου λέει μια μέρα αυτή ότι την κρίσιμη στιγμή στο κρεβάτι, ο τύπος έλεγε «Ου baby, ου baby, baby, baby». Μετά από αυτό μου φύγαν όλα ανησυχίες, άγχος, τρακ, τα πάντα. Και ο Πάρης έκανε κάτι τέτοιο. Τι έκανε, φώναζε «Ου baby»? Όχι καλέ, έκανε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια. Σεξ κάνατε ή συνέντευξη, τι ερωτήσεις? Αντοχής, δικής μου. Δηλαδή? Ξέρεις μωρέ, πες μου πόσο, πες μου πότε. Τέλος κουβέντα. Για τους πρωίν? Για οτιδήποτε. Τζένι, σε έφερα να καθίσουμε εδώ γιατί θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Να ξεκαθαρίσουμε? Αχ, είναι τόσο ρομαντικά εδώ. Έχω λύση. Κοίτα, μάλλον έχει γίνει παρεξήγηση. Αυτό δεν είναι ραντεβού. Έχει υπάρξει παρεξήγηση. Αυτό είναι ραντεβού. Τζένι, είμαι γκέι. Κι εγώ το ίδιο. Μα δεν είσαι. Είμαι λίγο γκέι. Τότε είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Έλεος, Χριστόφορε, είσαι ομοφοβικός. Δεν είμαι ομοφοβικός, ομοφιλόφιλος είμαι. Το ξέρω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πας καθόλου με γυναίκες όπως κάθε άλλος άντρας. Αυτό ακριβώς σημαίνει. Α, κοίτα εκεί. Δύο straight άντρες. Πάνε με γυναίκες. Μην πεις ότι πηγαίνουν και μεταξύ τους. Αν χρειαστεί θα πάνε. Τι λες, παιδάκι μου? Όλο και καμιά αγκάλιζα θα κάνουνε. Μόνο εσύ στενό μυαλό. Γκέι είμαι και πάντοτε ήμουν. Ήμουν το σπερματοζωάριο που φωνάζε «Όχι, μη με στείλετε μέσα σε αυτή τη σκοτεινή σπηλιά». Το μόνο σπερματοζωάριο που δεν ήθελε να κυνηγήσει ο Άριο, αλλά σπερματοζωάριο. Έπεσα μανταλένα, όχι πόλεμο. Ήθελα να μοιάσω στη Μαντόνα, αγάπη μου, όχι στο Ζαγοράκι. Πώς αλλιώς να στο πω, ρε γαμώτο, είμαι αδερφή. Καλά, μωρό, μην κάνεις έτσι. Όλοι έχουμε λάθος εικόνα του εαυτού μας. Όχι. Δεν είναι δυνατό να συμπαθείς τον Καρατζαφέρη. Γιατί? Στις πυρκαγιές είχε πάρει τη Μάνικα και έτρεχε μέσα στο δάσος. Τι πήρε? Είναι γροθιά στο κατεστημένο. Τώρα να σου δώσω εγώ γροθιά στο στομάχι, θα πούνε ότι η αριστερά επιβάλλεται με τη βία. Τι? Δεν μιλάμε καλύτερα για την έκθεση. Καλύτερα θα αισθανθώ. Τι? Μην πας ακόμα, είπαμε. Θα πας στον Βέο Πάρης. Τι να, να το κοιτάξεις αυτό. Εσύ πρέπει να κοιτάξεις. Μαρκό, έλα. Τηλέφωνο. Κάτσε εδώ που κάθεσαι. Ναι. Έλα, Μαρκό. Ο Στέφανος είμαι. Έλα, ρε, πώς πάει? Πώς να πάει, στο μπάνιο είναι και κάνει. Τι κάνει, τέλος πάντων, ό,τι κάνουν οι γυναίκες στο μπάνιο. Εδώ τα πράγματα είναι κάπως. Ρε, εσύ, η Τίνα είναι πολύ περίεργη κομμένα. Ό,τι πεις, φιλαράκο, θέλω μια χάρη. Όταν ο Πάρης πάει στην τουαλέτα, πήγαινε μαζί του. Μαρκό. Μαρκό! Να κάτσω? Ναι, φυσικά. Ας έχουμε κάποιον ανοιχτό μυαλό στην παρέα. Κάποιον προχωρημένο. Παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ περίεργα απόψε εδώ. Όντως, κάποιοι φέρονται τελείως αλόκοτα. Ευτυχώς που το πρόσεξε κάποιος άλλος. Κοίτα, Μάρκο, ο Πάρης πάει τουαλέτα. Και? Γιατί δεν πας μαζί του? Να κάνετε καμιά αγκαλίτσα. Ε? Σε χρειάζομαι, έλα. We'll be right back.
Λοιπόν, πώς πήγε η αυτοψία? Ο τύπος δεν παίζεται. Δεν παίζεται. Με τίποτα. Γεια. 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 Τι? Τώρα δεν μου πες γεια. Λοιπόν, θα περάσω κατά τις 6 να σε πάω να πάω στην έκθεση. Δεν θα έρθω. Καλά, εσύ δεν μου είπες. Ναι, το είπα, αλλά το ξανασκέφτηκα και δεν θα έρθω. Γιατί? Φοβάμαι. Μπορεί να μ' αρέσει. Με αυτό είναι το ζητούμενο, να πάμε και να σε αρέσει. Ναι, αλλά αν μου αρέσει, θα θέλω να πηγαίνω συνέχεια. Και αν πηγαίνω συνέχεια, θα σημαίνει ότι έχω δεθεί. Δεν γίνεται να δεθώ με έναν άνθρωπο που δεν ταιριάζω καθόλου επειδή έχει μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων. Δεν είναι δικιά μου η έκθεση, Τίνα. Θα χαλαρώσουν τα πιστεύω μου. Εγώ έχω ανησυχίες, έχω όραμα. Δεν γίνεται να προδώσω τον εαυτό μου. Όχι, δεν θα αλλάξω το χαρακτήρα μου, όσο μεγάλη κι αν είναι. Με κατάλαβες? Όχι. Είμαι γκέι, αγάπη μου. Δεν πάω με γυναίκες και δεν θα αλλάξω άποψη. Ούτε σήμερα, ούτε ποτέ. Κατάλαβες? Πόσο σε λυπάμαι. Μόνη. Μόνη. Είναι λίγος. Είναι ανίκανος. Στέφανε. Τι κάνεις εκεί? Δεν ξέρω, το... απλά το... Δεν μπορεί να κάνεις ένας άντρας. Σκουπίδια, ας πούμε, δεν κατεβάζει. Ίσως το επόμενο μοντέλο τα καταφέρει. Λες. Έχεις αρχίσει και σφίγγεσαι πάλι, ε? Όχι, όχι. Μην ανησυχείς, ξέρω ακριβώς τι θα κάνω. Ας σκουρδουμπελιαστούμε λοιπόν.